ούτως ή άλλως αναλυτικά υπόθηκαν όλο το πλαίσιο του φεστιβάλ που έχουμε μπροστά μας. Να πω ότι ο προσανατολισμός μας πάντοτε είναι αυτό το φεστιβάλ να είναι για το λαό μας και να δημιουργείται από το λαό μας. Εξ αρχής είπαμε ότι η Πάτρα έχει ένα τεράστιο δυναμικό, το οποίο έμενε έξω από αυτές τις εκδηλώσεις και η πόλη μας ουσιαστικά χειροκροτούσε όλους όσους ερχόντουσαν. Εμείς θέλουμε να χειροκροτήσουμε και να απολαύσουμε κατά κύριο λόγο αυτούς οι οποίοι δημιουργούν στην πόλη μας. Και βάζουν τη σφραγίδα τους και πιστεύουμε ότι είναι υψηλωτά το επίπεδο και αυτό θα το δούμε στις εκδηλώσεις οι οποίες θα εξελιχθούν μπροστά μας. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι οι αξίες του προγράμματος να είναι τέτοιες που να τις απολαύσει ο πατρικός λαός και να του δώσουν δύναμη και κουράγιο να αντιμετωπίσει τη ζωή του. Πιάνουμε όλες τις γειτονιές και ταυτόχρονα να πούμε ότι το συνολικό κόστος, το οποίο δεν είναι κάτι το μικρό, ότι σεβόμαστε και το τελευταίο ευρώ το οποίο δίνει ο πατρικός λαός είναι να είναι σίγουροι ότι θα πιάσει τόπο, ότι θα απολαύσουμε το 1 ευρώ θα γίνουν 10 ως αποτέλεσμα, δεν θα γίνεται το αντίστροφο, δεν θα καταγράψουμε για μία ακόμα φορά συζητήσεις τι έγιναν τα χρήματα, να ψάχνουμε χρηματοκιβώδια, να βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν τιμούσαν την πόλη μας και να πούμε ότι να πλαισιώσει ο πατραϊκός λαός αυτές τις εκδηλώσεις γιατί θα τις ευχαριστηθεί. Τελειώνουμε με τις προσκλήσεις και δεν είναι τυπικό γεγονός, είναι ουσιαστικό γεγονός που δείχνει την άλλη αντίληψη ότι εμείς δεν θα πάμε εκεί πέρα. Αυτοί οι υποβαβλημένοι εισαγωγικά οι οποίοι θα πάνε και θα κάθονται στις πρώτες θέσεις με τις προσκλήσεις του και ο πατραϊκός λαός θα γυρίζει από εδώ από εκεί. Είμαστε μέρος του λαού μας και ο λαός μας φροντίζει την κλίση και τη δραστηριότητά μας.